παρακολουθήσαμε μια ιδιαίτερα προσβλητική και εκφυλιστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αντιπαράθεση η οποία επιχειρεί να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης στο πώς διαχειρίζει τα ζητήματα της υγείας. Μιας εικόνας στον τομέα της υγείας που έχει συνδιαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις και πατάει στη λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας, στη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, η οποία οδήγησε αυτή η λογική για αντίληψη στην υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας, στη συρρήκνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, στο κλείσιμο νοσοκομείων που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις. Και βεβαίως γίνεται σε μια περίοδο και σε μια στιγμή όπου δεκάδες διασωληνωμένοι βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Έτσι λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτό που από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ως ΚΚΕ, ότι όσο αναγκαίος και είναι ο μαζικός εμβολιασμός και είναι αναγκαίος, δεν μπορεί να φτάνει και δεν φτάνει από μόνος του. Γιατί η κυβέρνηση για να αποθέσει όλες τις ελπίδες στον εμβολιασμό. Γιατί αφενός ήταν μια μακροχρόνια διαδικασία και αφετέρου η πορεία του εμβολιασμού δοκιμάζεται στην κυριολεξία από τους φοδρότατους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους φαρμακευτικούς ομίλους και ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη. Το παράδειγμα της AstraZeneca του εμβολίου και το εμπάργο από 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται ακριβώς σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τονίζαμε και επιμένουμε, επιβάλλεται η ανάγκη θωράκισης με άμεσα μέτρα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ΜΕΘ, οι οποίες έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, πρόσληψη μόνιμου υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 24-ωρη βάση, επίταξη πραγματική και όχι παζάρια με τους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών. Και βεβαίως την άμεση λήψη μέτρων, όλων των αναγκαίων μέτρων στους χώρους όπου είναι χώροι υπερμετάδοσης της πανδημίας και τέτοιοι χώροι είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι εργασιακοί χώροι, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Και από αυτή την άποψη, ως ΚΚΕ, χαιρετίζουμε τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων στα σημερινά συλλαλητήρια που διοργανώνται σε όλη τη χώρα, από τα εργατικά σωματεία, από τα σωματεία των υγειονομικών για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων που τα τσακίζει η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ενάντια στον αυταρχισμό της κυβέρνησης, αυταρχισμός που αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής. Παρακολουθήσαμε, κύριε Πρόεδρε, μια ιδιαίτερα σκληρή αντιπαράθεση με όρους παροχημένους σε σχέση με τη σύμβαση που φέρει σήμερα για κύρωση κυβέρνηση. Μια σύμβαση που χαρακτηρίζει χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια σύμβαση μπανανίας, μια απειοκρατική σύμβαση και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως τι αποκρύπτουν, τι προσπαθούν να αποκρύψουν, εκφράζοντας αυτές τις οξυμένες ενστάσεις. Προσπαθούν να αποκρύψουν ότι το καθεστώς της επένδυσης και της σύμβασης βασίζεται στο άρθρο 107 του Συντάγματος. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή πάνω στην οποία βασίζεται και διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση. Και που επί της ουσίας το ίδιο καθεστώς που παρέχει το άρθρο 107 θα εφάρμοζε και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κίνημα αλλαγής. Από τη στιγμή που συμφωνούμε το άρθρο 107 του Συντάγματος, που προστατεύει, που παρέχει προκλητικά προνόμια στις ξένες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας. Αυτή είναι λοιπόν η ουσία του ζητήματος και το οποίο άρθρο 107 αρνήθηκαν να το καταργήσουμε, όπως ήταν και η πρόταση του ΚΚΕ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Τι λέει αυτό το άρθρο 107 λοιπόν, επί της ουσίας δίνει συνταγματική
νομοθετική ισχύ στο νομοθετικό διάταγμα του Βασιλείου της Ελλάδας το 26-87 του 1953, όπου στο άρθρο 8 του συγκεκριμένου διατάγματος, και το οποίο θα το καταθέσω, δίνονται παρέχονται σκανδαλώδη φορολογικά κίνητρα στις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό. Στο άρθρο 10 μιλάει για ειδική προνομιακή μεταχείριση των επενδύσεων από το εξωτερικό σε σχέση με αντίστοιχες επενδύσεις που γίνονται από εγχώρια κεφάλαια. Και στο άρθρο 11 απαγορεύει διαροπάλου κάθε προσπάθεια αναγκαστικής απαλωτρίωσης τέτοιων ίδιων επενδύσεων. Και θα πει κάποιος ότι αυτό είναι βεβαίως, που λέει το ΚΚΕ, δεν πατάει στην πραγματικότητα. Όμως έρχεται η ίδια η σύμβαση να διαψεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Γιατί στο σημείο 19 της σύμβασης, τι μιλάει καθαρά εκεί που λέει για το νόμισμα και την προστασία κεφαλαίου του εξωτερικού, ότι αυτή η προστασία βασίζεται στο συγκεκριμένο νομοθετικό διάταγμα του 1953. Να λοιπόν, αυτό ακριβώς το σημείο αναδεικνύει και τις τεράστιες ευθύνες, τις οποίες δεν έχει μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, για αυτή τη λεόντια σύμβαση, η οποία έρχεται σήμερα για να εγκριθεί, χωρίς να μπορεί να τροποποιηθεί, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και δεν είναι τυχαίο ότι για αυτή τη σύμβαση, επί της ουσίας, αυτός ο οποίος πανηγύρισε και πρώτος την έδωσε στη δημοσιότητα ήταν ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ομοτράπεζος και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής κυβέρνησης, ο οποίος ιδιαίτερα ενδιαφέρεται, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των ενεργειακών σχεδιασμών των ΗΠΑ στη χώρα μας, ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων τα οποία συνδέονται με τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, τόσο όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας, με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τόσο όσον αφορά τα γεωστρατηγικά, τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς των υπεριαλιστών για περικύκλωση της Ρωσίας, με τη αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, τη νέα βάση που δημιουργούνται στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, τις βάσεις της Αμερικάνικης που δημιουργούνται τις καινούργιες, αλλά και τη διευκόλυνση του Αμερικάνικου στόλου που εδρεύει στη Μεσόγειο μέσα από την αξιοποίηση των ναυπηγείων του Νεωρίου, της Ήρου, αλλά και άλλων ναυπηγείων. Και αυτοί βεβαίως οι επενδυτικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ συνδέονται άμεσα με την προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή και για τη βαθύτερη εμπλοκή της. Επί της ουσίας, με τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, επί της ουσίας, η σύμβαση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης αρχικής σύμβασης του 2004, η οποία διαπραγματεύτηκε στα ακριβά από την κυβέρνηση με την εργοδοσία και προσαρμόζει, είναι αυτή η σύμβαση, κάνει τις προσαρμογές στα νέα επενδυτικά σχέδια που εξυπηρετούν την εργοδοσία. Από αυτή την άποψη, μάλιστα, δεν σταματάει απλά και μόνο στις εγγυήσεις που παρέχει το νομοθετικό διάταγμα του 1953, αλλά παρέχει και άλλες διευκολύνσεις στους επιχειρηματίες. Όπως για παράδειγμα την αυτόματη ρήτρα αποζημίωσης σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη για απώλεια εσόδων από το δημόσιο στην εταιρεία, ενώ δεν προβλέπεται το αντίθετο εάν η εταιρεία δεν τηρεί τις συμβάσεις και τις υποχρεώσεις που απορρούν από αυτή. Δεύτερον, δεσμεύονται προς όφελος της εταιρείας το λιμάνι, ο Αιγιαλός, η υδάτινη πόρη, το σύνολο δηλαδή των παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής. Έχει προτεραιότητα η επένδυση αυτή απέναντι σε κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα και βεβαίως το αν θα τηρεί τους όρους τους περιβαλλοντολογικούς εναπόκειται στις εκθέσεις του ανεξάρτητου ελεγχτή περιβάλλοντος, ο οποίος πληρώνεται από την ίδια την εταιρεία. Το γνωστό δηλαδή, κατά το γνωστό, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνι. Και βεβαίως και νέα
κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα, μια και η μη κατασκευή του εργοστασίου για την επεξεργασία του χρυσού διευκολύνει επί της ουσίας την εταιρεία, ούτως ώστε να εξάγει το σύμμιχτο μετάλλευμα, αποκρύπτοντας το περιεχόμενο σε χρυσό και άρα το ό,τι δηλώνει η εταιρεία είναι με βάση αυτό που θα την συμφέρει, επί της ουσίας κρύβοντας δηλαδή το τι χρυσός έχει εξοριχθεί και μάλιστα υποβαθμίζοντας και αξιοποιώντας τις εξαγωγές και την πώλησή του σε θυγατρικές εταιρείες στην Ολλανδία, που αποτελεί και τον επίσημο φορολογικό παράδεισο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη βεβαίως η Ελλάδα συμπεριφέρεται και με τη συγκεκριμένη σύμβαση όπως μια οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι βεβαίως δεν υπάρχει καμία απολύτως μόρυμνα για τους εργαζόμενους και θα μπορούσε να υπάρξει για τα τεράστια προβλήματα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων, για την κατάργηση του καθεστώτος των εργολαβικών εργαζόμενων στα ορυχεία της Χαλκιδικής. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε ότι πρόκειται για μια λεόντια σύμβαση η οποία δεν πρέπει να εγκριθεί αλλά πρέπει να αποσυρθεί, γιατί είναι σε βάρος του ορυχτού πλούτου της χώρας μας και μάλιστα του χρυσού που αποτελεί ένα σπάνιο και πολύτιμο ορυχτό, γιατί παραδίδει σύμβαση αυτή και άλλους φυσικούς σπόρους στην εταιρεία, είναι σε βάρος των εργαζόμενων, στα ορυχεία, είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και σε βάρος του περιβάλλοντος. Από αυτή την άποψη θεωρούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει μια βολική αντιπαράθεση για την κυβέρνηση. Η αντιπαράθεση διαπάλει ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα, αν θα πρέπει να γίνουν τα ορυχεία ή η τουριστική δραστηριότητα να αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Και είναι μια διαπάλη η οποία γίνεται στα πλαίσια ακριβώς των αντιτιθέμενων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ως ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Εμείς τονίζουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να απαντηθούν και είναι ευκαιρία να απαντήσουμε σε μια σειρά σημαντικά και σοβαρά ερωτήματα. Το βασικό ερώτημα για το ΚΚΕ είναι ποιος κατέχει το φυσικό και τον ορυχτό πλούτο, ποιος οργανώνει και διευθύνει την παραγωγή και ποιος απολαμβάνει τον πλούτο που παράγεται. Ποιος είναι αυτός επί της ουσίας που σχεδιάζει και υλοποιεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Ποιος τα εφαρμόζει και με ποιο κριτήριο. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το ΚΚΕ ολοκληρωμένα. Και λέμε ότι δηλαδή η απάντηση είναι βρίσκεται στην κοινωνικοποίηση του ορυχτού πλούτου, στην αξιοποίησή του στα πλαίσια ενός ανώτερου τρόπου οργάνωσης της παραγωγής και της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΚΕ δεν λέει όχι στην εξόρυξη κανένας μεταλλεύματος που τεκμηριωμένα μπορεί να βοηθήσει στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτύσσεται και η εξοριστική δραστηριότητα, θα αξιολογείται ολοκληρωμένα η χωροθέτηση κάθε μονάδας, εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας το τι και πότε θα εξοριχθεί, το πώς θα κατανέμεται το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, εξασφαλίζοντας την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών και των κλάδων της οικονομίας με ταυτόχρονα συνδυασμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Όλος αυτός ο φυσικός ορυκτός πλούτος της χώρας μας, οι υποδομές της εξορυκτικής δυνατότητας δραστηριότητας και ιδιαίτερα το εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό που επασχολείται στον τομέα της εξόρυξης, θα αποτελέσει και τη βάση για την ανάπτυξη της κοινωνικοποιημένης βιομηχανίας στα πλαίσια του σοσιαλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής. Σε συνθήκες εργατικής εξουσίας, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, στην παραγωγή, όπου τα συγκεντρωμένα μέτρα παραγωγής αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία,
ο μεταλλορύχος, ο εργατοτεχνίτης, ο υπάλληλος απελευθερώνεται και συμμετέχει στην οργάνωση και στον έλεγχο της παραγωγής. Απολαμβάνει στο πλαίσιο της κοινωνίας τον πλούτο που παράγει, καλύπτοντας το σύνολο των συνδυασμένων του αναγκών. Καλύπτοντας δηλαδή στόχους που στον καπιταλισμό είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Όπως από τη μία μεριά η αξιοποίηση των σύνολων των παραγωγικών δυνατοτήτων, η αναβάθμιση της θέσης του εργαζόμενου, η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και η προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το δρόμο το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη και το λαό της περιοχής, αλλά και συνολικά της χώρας μας, να βαδίσει συγκρουόμενος με την κυβερνητική πολιτική και με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν στις σημερινές συνθήκες τις ανάγκες του κεφαλαίου και θυσιάζουν τη δικιά τους, την ικανοποίηση των δικών του αναγκών.